Χριστόφορος Κολόμβος. Παίρνουν μέρος με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Γιώργος Βασιλείου, Μπάμπης Κλαλιώτης, Γιώργος Μάζης, Βίνα Παπαδοπούλου, Γιάννης Παπαϊωάννου. Η επεξεργασία του ήχου έγινε στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Μετάφραση Γιώργος Θεοδωρακάκος. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Παύλος Πισάνος. And rain, a strong, courageous man, determined to explore, he discovered a new land. With sails raised high, he searched the great unknown, his quest for adventure, dispelling any fear. A sure, courageous man, Columbus it was he, who sailed to new horizons, crossed the great blue sea. Το κτήμα του Δούκα είναι από αυτή τη μεριά. Ευχαριστώ. Δεν το έκανες εσύ έτσι. Να σας βοηθήσω. Σταμάτα μέσα εκεί. Σταμάτα είπα. Έλα εδώ μέσα μας. Μα τι έκανε. Μην ανακατεύεσαι. Είναι κακοποιός αυτή η γυναίκα. Τι, είναι αλήθεια. Όχι, είναι ψέμα. Είμαι αθώα. Μα αφού λέει ότι είναι αθώα. Φοράς τη ζώνη των Φραγκισκανών. Αλλά παρόλα αυτά ανακατεύεσαι. Για κάτσε εκεί που είσαι και άσε με να συλλάβω αυτή την κοπέλα. Αλλιώς θα τα βάλω μαζί σου ακόμα κι αν είσαι Φραγκισκανός. Συγγνώμη κύριε, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γίνα πίσω. Σταμάτα, σε προειδοποιώ. Δεν έπρεπε να ανακατευθείς, το ξέρεις. Τι γίνεται εδώ. Αν ξεφύγει θα πληρώσεις εσύ. Μα εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Εξαφανίστηκε σε ένα στενοδρομάκι! Θα την είχαμε συλλάβει αν δεν μας εμπόδιζες! Ποιος είσαι! Μήπως ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος! Δεν τον έχω ξαναδεί! Από πού είσαι, ποια είναι η θρησκεία σου! Είμαι Γενοβέζος και χριστιανός! Το κατάλαβα εγώ ότι είναι ξένος, μα θέλετε! Θα τη μάθουμε την αλήθεια για σένα! Συλλαμβάνεσαι στο όνομα της Ιεράς Εξετάσεως! Τι! Με συλλαμβάνεις! Μα δεν έκανα τίποτα! Βάλτε τον στη φυλακή τον ξένο! Μπορώ να αποδείξω ποιος είμαι, έχω ένα γράμμα! Κάνετε τον αιρετικό να ομολογήσει! Αφήστε με να φύγω, σας λέω, δεν έχετε το δικαίωμα! Θα έρθεις με το καλό! Με το να τη στέκεσαι επιβαρύνεις πιο πολύ τη θέση σου! Μα τι να θα! Αφήστε με να φύγω! Πώς σε λένε? Κολόμβος. Χριστόφορος Κολόμβος. Κοίτα. Έχω συστατικό γράμμα από τον πατέρα Περέζ, ιερομόναχος στο φραγκισκανικό μοναστήρι της Λαραμπίντα. Ήρθα εδώ να δω τον Ερίκε δε Γκούσμαν, τον δούκα της Μεντίνα Σιδόνια. Καλύτερα να τον αφήσουμε να φύγει. Σινιόρ Κολόμβε, αν έτσι σε λένε, έχω μια συμβουλή για σένα. Μην εμποδίζει την ιερέα εξέταση στο έργο της. Είναι. Για περίμενε. Θέλω να σου μιλήσω. Δεν θέλω το κακό σου. Τι θέλετε? Μήπως μπήκε εδώ μια νεαρή κοπέλα? Μπορεί. Εσάς τι σας ενδιαφέρει? Έχω κάτι δικό της και θέλω να της το επιστρέψω. Μου λέτε αλήθεια? Ορίστε, να το. Εσείς ποιος είστε λοιπόν? Φοράτε τη φραγκισκανική ζώνη, αλλά μοναχός δεν είσαστε. Εδώ τώρα γιατί ήρθατε? Ονομάζομαι Χριστόφορος Κολόμβος και έχω έρθει εδώ για να συναντήσω τον Δούκα.
Και γιατί θέλετε να τον δείτε? Έχω να συζητήσω μαζί του ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Ορίστε το συστατικό γράμμα που έχω. Μάλλον, νομίζω ότι ο Δούκας θα θέλει να σας δει. Ακολουθήστε. Περιμένετε, θα φροντίσετε να πάρει αυτό εδώ η νεαρή κοπέλα. Η εξοχότητά του θα σας δει τώρα. Περιμένετε, θα έρθει αμέσως, σενιόρ. Μπορείτε να εγερθείτε, σενιόρ Κολόμβο. Εξοχότατε, Μάλιστα, εγώ είμαι ο Δούκας της Μεντίνα Σιδόνια. Διάβασα το συστατικό γράμμα σας. Κάθε φίλος του αγαπητού μου πατέρα Περές είναι και δικός μου φίλος. Τώρα λοιπόν, ας υψώσουμε τα ποτήρια μας στην υγεία των φίλων μας, τη Λάρα Μπίντα. Ο πατήρ Περές φαίνεται ότι σε συμπαθεί πολύ. Στο γράμμα του σε επαινεί και γράφει ότι έχεις κάποιο σχέδιο. Σχέδιο που μπορεί να δοξάσει και την Ισπανία και εμένα, σωστά? Καλά τα λέτε, αλλά πριν συζητήσουμε αυτό, μπορώ να ρωτήσω ποια ήταν αυτή η κοπέλα που είδα νωρίτερα? Ευχαρίστω να σου εξηγήσω. Τη λένε Ρουθ. Είναι υπηρέτρια εδώ. Γιατί την κυνηγούσαν αυτοί οι στρατιώτες? Επειδή είναι Εβραία. Αν την είχα συλλάβει, θα καταδικαζόταν για προσελητισμό στη δική της θρησκεία. Ήταν τυχερή που ξέφυγε. Και άκουσα ότι εσύ τη βοήθησες, διακινδυνεύοντας βέβαια και τη δική σου ασφάλεια. Δεν έκανα τίποτα. Δεν κάνατε τίποτα? Είστε πολύ μετριόφρον. Αυτή η μετριοφροσύνη σε συνδυασμό με τη γενναιότητά σας επιβάλλουν μια πρόποση. Ας πιούμε λοιπόν στη γενναιότητα που αντιστέκεται στην καταπίεση. Τώρα, για πες μου, στα αλήθεια έχετε κάποιο σχέδιο που μπορεί να δοξάσει την Ισπανία? Ναι, έχω. Θέλω να ανοίξω ένα νέο εμπορικό δρόμο για την Ινδία ταξιδεύοντας προς τα δυτικά. Διασχίζοντας τον Ατλαντικό? Ναι, ακριβώς. Τι ιδέα αυτή! Να πας στην Ινδία για θαλάσσιες χωρίς να περνάς από ξηρά, ε! Για να συνεχίσετε, παρακαλώ. Έχω φέρει ένα χάρτη να σας δείξω το σχέδιό μου. Λοιπόν, μα τι πάθατε? Τίποτα. Να είναι ότι... Α, καταλαβαίνω. Είναι κάτι απόρριτο. Και δεν εμπιστεύεστε την εχεμήθειά μου, ε! Είναι μια άποψη αυτή. Αλλά αν θέλετε να σας βοηθήσω, πρέπει να με εμπιστευτείτε. Όχι, εξοχότατε. Δεν είναι ότι δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Σκέφτομαι όλα αυτά τα χρόνια των αγώνων και απογοητεύσεων και πώς άντεξα μέχρι τώρα. Ξεχάστε τα. Ίσως η τύχη σας αλλάξει τώρα, που ξέρεις. Θέλω να πιστέψω σε εσάς, αλλά όχι πριν πιστέψετε εσείς τον εαυτό σας. Τι νομίζετε, σενιόρ Κολόμβο? Ωραία. Ελάτε να σας ξεναγήσω. Αυτοί οι άνδρες, όπως βλέπετε, εκπαιδεύονται για τον πόλεμο εναντίον των Βερβερίνων. Θα πολεμήσω κι εγώ, σενιόρ, σε αυτή την εκστρατεία. Και σαν πλούσιος που είμαι, έχω υποχρέωση να συγκροτήσω το δικό μου στρατιωτικό σώμα για τη μάχη. Έχω πεποίθηση ότι η Ισπανία τελικά θα νικήσει. Οι Βερβεροί θα διωχθούν από αυτή τη χώρα, αλλά το κόστος θα είναι τεράστιο. Το έθνος μας έχει εξαντληθεί οικονομικά, διεξάγοντας δύο πολύχρονους και ματρούς πολέμους. Οι Βερβερίνοι έχουν φτάσει στο τέλος τους και θα νικήσουμε. Όσο για τους Πορτογάλους, από αυτούς την αγοράσαμε την ειρήνη. Τι εννοείτε? Παραιτηθήκαμε από τα δικαιώματα μας στο εμπόριο με τη συνθήκη της Αλκασόβας. Α, ναι, εννοείτε τη συνθήκη που παραχωρεί όλους τους δρόμους μέσω Αφρικής αποκλειστικά στην Πορτογαλία. Αυτό βέβαια μόνο στη θεωρία. Στην πράξη δεν γίνεται αυτό που προβλέπεται από τη συνθήκη. Τα πλοία μου συνεχίζουν το εμπόριο με την Αφρική κανονικά. Μα... Εντάξει, είναι παράνομα, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Αυτή η απαγόρευση ήταν καταστροφική για την Ισπανία. Οι εμπορικοί δρόμοι της Αφρικής είναι κερδοφόροι. Χωρίς αυτούς η χώρα μας θα χρεοκοπήσει. Εκτός αν βρούμε κάποια άλλη λύση. Εγώ μπορώ να βρω αυτόν τον άλλο δρόμο. Α, τι? Εννοείται μήπως αυτόν τον δρόμο προς τα δυτικά? Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα, εγώ το παραδέχομαι. Ένας δρόμος που θα συνδέσει απευθείας την Ισπανία με την Ινδία θα λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί όμως να βρεθεί αυτός ο δρόμος? Ναι, μπορεί. Αυτό είναι το σχέδιό μου, εξοχότατε. Μήπως έχετε απορίες?
Πόσο θα πάρει αυτό το ταξίδι? Γύρω στις 40 μέρες. Αυτό στηρίζεται στους υπολογισμούς μου ότι η απόσταση από την Ευρώπη μέχρι τις ανατολικές ακτές της Ασίας είναι 2.400 μίλια περίπου. Ουμπέρτο! Πες τον Ροντρίγκο ότι θέλω να τον δω. Αμέσως, κύριε. Δεν σας πειράζει, ελπίζω. Φώναξα το σύμβουλό μου να έρθει. Είναι άνθρωπος με γνώσεις και σύνεση. Επιθυμείτε να με δείτε, κύριε? Ναι, Ροντρίγκο. Από εδώ, σιγιόρ Κολόμβος. Θέλω να ακούσεις ένα σχέδιο που έχει. Δικό σας σχέδιο, σενιόρ? Ναι, έχω ένα σχέδιο για μια εξερεύνηση. Και μια τελευταία ερώτηση. Πόσα πλοία θα χρειαστείτε? 3. Την αβαρχίδα και 2 καραβέλες. 3 καράβια με πληρώματα και προμήθειες για ένα χρόνο. Είναι δαπανηρό σχέδιο. Αλλά η προσδοκία των ωφελημάτων δικαιολογεί τη δαπάνη αυτή. Ναι, αυτό είναι σωστό. Παρ' όλα αυτά, έχω μια σημαντική επιφύλαξη σχετικά με το σχέδιο, εξοχότατε. Αλήθεια, τι επιφύλαξη? Ο βασιλιάς και η βασίλισσα δεν έχουν συνενέσει σε αυτό το σχέδιο. Οι μεγαλειότητες τους είναι ήδη δυσαρεστημένες μαζί σας γιατί παραβιάζετε τη συνθήκη της Αλκασόβας και στέλνετε τα πλοία σας στην Αφρική. Μην προκαλείτε δυσαρέσκειες χρηματοδοτώντας αυτή την αποστολή χωρίς την συγκατάθεσή τους. Συγκατάθεση, Είμαι δούκας. Μήπως πρέπει να προσκυνήσω, να τους φιλήσω και το χέρι για την άδεια? Όχι! Ροντρίγκο, έλα σε επαφή με τα πλοία μου. Θα χρηματοδοτήσω την αποστολή χωρίς την άδειά τους. Όχι, κύριε. Αρνούμαι να μεταφέρω μια διαταγή που θα σας κάνει κακό. Εξοχότατε. Το τελευταίο πράγμα που θα επιθυμούσα είναι να προκαλέσω το σχέδιό μου προστριβές ανάμεσα σε εσάς και το βασιλικό ζεύγος. Σας παρακαλώ, ακούστε τη συμβουλή του Ροντρίγκο και ζητήστε τη βασιλική συγκατάθεση. Αλλά μπορεί να καθυστερήσει το ταξίδι. Ναι, έχω συνηθίσει να περιμένω. Εντάξει, θα ζητήσω συγκατάθεση. Ροντρίγκο, στείλε ένα μήνυμα στο παλάτι και ενημέρωσή τους για την επίσκεψή μου. Μάλιστα. Πίστεψέ με, θα κάνω τι μπορώ. Ευχαριστώ. Όχι, στο όνομα του βασιλιάς και της βασιλίσσης! Τι θέλετε εσείς εδώ? Βρίσκομαι εδώ για να ενημερώσω τις μεγαλειότητές τους ότι ο δούκας της Μεντίνας Σιδόνια θα είναι εδώ εντός ολίγου. Εξοχότατε. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα δεν εκρίνουν το σχέδιο. Αδύνατον. Λυπάμαι πολύ. Έπρεπε να το σκεφτώ να μην παρουσιάσω το σχέδιο μόνος μου. Ίσως ήταν λάθος αυτή η τακτική μου. Αντί να το ζητήσω ευγενικά, εγώ απέτησα τη συγκατάθεση για το σχέδιο. Οι μεγαλειότητές τους ενοχλήθηκαν και αρνήθηκαν. Αντί για έγκριση, μου έδωσε διαταγή για τον πόλεμο. Σήμερα κιόλας θα οδηγήσω τους στρατιώτες μου στη μάχη. Και με το σχέδιό μου τι θα γίνει? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο για σένα, φίλε μου. Αλλά μην το βάλεις κάτω, σενιόρ Κολόμβο. Το σχέδιό σου είναι καταπληκτικό. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Και μόλις σκέφτηκα κάποιον που μπορεί να είναι πρόθυμος να το χρηματοδοτήσει. Ποιον λέτε? Ο Λουίζι Ντελαγκέρτα, δούκας της Μεντίνα Σέλη. Ποιος? Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ναι, ξέρει πως θα εξασφαλίσει τη βασιλική συγκατάθεση. Α, αλήθεια? Ναι. Και πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Είναι ο ιδανικός άνθρωπος για την περίπτωση. Έχει δικό του ναυπηγείο και πολλά δικά του καράβια με βάση το Κάντις. Θα σου δώσω μια συστατική επιστολή. Ναι. Σας ευχαριστώ, εξοχότατε. Να μην με ευχαριστείς. Ο πατήρ Περές είχε δίκιο. Είσαι πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, σενιόρ Κολόμβο. Και είμαι σίγουρος ότι σύντομα το σχέδιό σου θα μπει σε εφαρμογή. Ο δούκας της Μεντίνα Σέλη θα σε βοηθήσει. Θα πάω λοιπόν στο Κάντις. Ο Λουίτζι Ντελαγκέρτα είναι από ό,τι λέτε έξυπνος άνθρωπος. Είναι και σίγουρα πιο έξυπνος από μένα. Άγιος της Μεντίνας Σιδόνια! Θα κατατροπώσουμε τους άπιστους! Ναι! Στο καλό, σενιόρ Κολόμβο! Στο καλό! Επιμήκη! Επιμήκη! Στο καλό! Θάνατος τους,
Σε λίγο. Έλα, κορίτσι μου. Το κάτις μας περιμένει μπροστά. Το Δούκα της Μετίνα Σέλη. Η κατοικία του είναι κοντά στην πλατεία της αγοράς. Σας ευχαριστώ. Έχω πιπέρι, κανέλα, θυμάρι, βασιλικό και φασκόμηλο. Έχω όλα τα μυρωδικά. Πορτοκάλια, ποιος θα πάρει ωραία σου μέρα πορτοκάλια. Όχι, κύριε, ο Δούκας δεν είναι εδώ. Έφυγε από το Κάντι την περασμένη εβδομάδα και πήγε στην άλλη κατοικία του, στη Σεβίλη. Θα μείνει 2 μήνες. Α, στη Σεβίλη είπατε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δούλεψε σκληρά, κοπέλα μου, εσύ. Δικαιούσε μια νύχτα ξεκούραση. Σπλαχνικέ, πατέρα, φθάνω πια στη Σεβίλη. Βοήθησε να πετύχουν οι προσπαθίες μου. Γιατρικά! Έχω φάρμακα για όλες τις αρρώστιες που υπάρχουν στον κόσμο. Σόδες, άλατα, βότανα και θεραπευτικά αποστάγματα. Άρε, κόσμε φάρμακα! Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της Ιερής Εξέτασης. Στο όνομα του Φιλέσπνεχνου Θεού, αθώοι άνθρωποι φυλακίζονται, κακοποιούνται, τιμωρούνται χωρίς έκτο. Σας είπε λοιπόν ο Δούκας στη Μεντίνα Σιδόνια ότι εγώ έχω και τη δύναμη και τη σοφία για να πάρω τη βασιλική έγκριση. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι πολύ με κολακεύει αυτό. Για να το πετύχω όμως αυτό, κρατάω ψηλά το καλό όνομα της Μεντίνα Σέλη. Πάντως πρέπει να παραδεχτώ ότι με ένα τόσο ενδιαφέρον σχέδιο θα μου είναι εύκολο να αποσπάσω την έγκριση. Ναι, το πιστεύετε αυτό? Ναι, το πιστεύω. Σε αντίθεση με τον Δούκα της Μεντίνα Σιδόνια, εγώ συμμορφώνομαι με τη συνθήκη της Αλκασόβα. Τα πλοία μου δεν συναλλάσσονται πλέον με την Αφρική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που σκέπτομαι να χρηματοδοτήσω το σχέδιο. Χρειάζομαι νέο εμπορικό δρόμο. Εγώ μπορώ να σας βρω το δρόμο. Ναι, σενιόρ Κολόμπο, σας πιστεύω ότι μπορείτε. Θα είχα ωφέλη από μια επιτυχία σας, βεβαίως, αλλά πάνω απ' όλα το πιο σπουδαίο είναι ότι θα ζωντάνευε ξανά το μεγαλείο της Ισπανίας. Μα γιατί σκέπτομαι μόνο την Ισπανία? Πιστεύω ότι και οι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις θα ωφεληθούν ασφαλώς από ένα νέο δρόμο απευθείας, αλλά και ασφαλή για την Ινδία. Ναι, όλοι θα ωφεληθούν από την αύξηση των συναλλαγών με την Ασία. Το μέγεθος της χρηματοδότησης του σχεδίου μου είναι πολύ μικρό συγκρινόμενο με τον πλούτο που θα αποφέρει ο νέος δρόμος. Μα, σενιόρ Κολόμβο, θα κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχω τη βασιλική συγκατάθεση και να προχωρήσουμε στο σχέδιό σου. Α, σας ευχαριστώ, εξοχότατε.
Πώς όμως θα πετύχετε εκεί που ο Δούκας της Μεντίνας Σιδόνια απέτυχε? Έχετε γνωρίσει τον Δούκα και ξέρετε τι είδος άνθρωπος είναι. Ήταν λίγο προκλητικός με το βασιλικό ζευγάρι και γι' αυτό οι βασίλισσες αρνήθηκαν. Εγώ δεν θα κάνω το ίδιο λάθος, σίγουρα θα τα καταφέρω. Εμπιστευτείτε με, σενιόρ Κολόμπο. Θα στείλω σήμερα κιόλας ένα γράμμα στη βασίλισσα Ισαβέλα. Εμπιστεύετε την κρίση μου. Θα γράψω ότι πιστεύω στο σχέδιό σου. Όσο θα περιμένουμε την απάντηση, εσύ θα μείνετε εδώ, φιλοξενούμενός μου. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Κανένα πρόβλημα, φίλε μου. Καλά νέα, σενιόρ Κολόμβο. Η βασίλισσα θα σας δεχθεί σε ακρόαση σύντομα. Τι, ποιος? Η βασίλισσα Ισαβέλα, στα βασιλικά ανάκτορα στην Κόρντοβα. Πρέπει να αναχωρήσετε αμέσως για να παρουσιάσετε εκεί το σύντομα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ναι, αυτά είναι καταπληκτικά νέα, αλλά θα έχετε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά σας να κάνετε. Πρέπει να πετύχετε την υποστήριξη της βασίλισσας. Θα τα καταφέρετε, σενιόρ Κολόμβο. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια απογοητεύσεων, έχω πάλι μια ευκαιρία να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Σίγουρα θα πετύχετε. Αν πετύχω, αυτό θα οφείλεται σε εσάς, ώστε θα μπορέσω να σας το ανταποδώσω. Βρείτε ένα νέο δρόμο για την Ινδία. Μόνο έτσι θα με ευχαριστήσετε. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Χριστόφορος Κολόμβος.